Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Euroball. Είμαστε οι Underdogs by God Game Experts. Για άλλη μια εβδομάδα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για Euroleague. Στη σκηνοθεσία, στα κουμπάκια είναι φυσικά ο Βίτωνας. Δεξιά μου έχω τον Αθέατο. Και αριστερά μου έχω τον Ζαν. Οι δύο Γιάννηδες λοιπόν θα μιλήσουμε για άλλη μια εβδομάδα για αυτή την πορτοκαλί θεά. Την πορτοκαλί θεά και, και όσα προκαλεί και όσες εντάσεις φέρνει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, όπως έχουμε καθιερώσει, μιλάμε λίγο για το Big Picture. Δεν είναι hot αυτή τη στιγμή το θέμα, σαν θέμα, αλλά νομίζω ότι όλους τους μπασκετόφιλους Έλληνες τους ενδιαφέρει. Υπήρξε έτσι λίγο θεματάκι, αλλά εντάξει. Είναι φυσικά η κλήρωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος που θα γίνει τον Σεπτέμβριο σε Μανίλα, Οκινάουα και Τζακάρτα. Έτσι, Ιαπωνία, Φιλιππίνες. Ινδονησία και Φιλιππίνες, ξέρω. Βεβαίως. Θα αναφέρουμε τους ομίλους. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερο σχόλιο. Θα επικεντρωθούμε λίγο ελάχιστα στην εθνική ομάδα και προχωράμε. Τίποτα, ναι. Λοιπόν, σε μια πρώτη όψη υπάρχουν ουσιαστικά 1, 2, 3, 4 όμιλοι που έχουν παραπάνω από μία καλή ομάδα. Ομάδες οι οποίες μπορεί υπό συνθήκες να χτυπήσουν, ας πούμε, την είσοδο στην οκτάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, τους αναφέρω τους ομίλους από την αρχή. Ο πρώτος όμιλος είναι το όμιλος της Ιταλίας αυτός. Λογικά και του Πάολο Μπανκέρο. Λοιπόν, και του Ταβάρες και θα δούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι λοιπόν η Αγγόλα, η Δομινικανή Δημοκρατία. Σαφώς. Και οι Φιλιππίνες, η ΧΟΣ. Στο δεύτερο όμιλο είναι ο όμιλος Σερβίας, του Νίκολα Γιόκιτς, λογικά. Και είναι μαζί το Πορτορίκο, η Κίνα και το Νότιο Σουδάν. Νότιο Σουδάν, μπράβο, ναι. Που πέρασε πρώτη φορά στην ιστορία του από την Αφρική. Βεβαίως. Αυτά τα δύο είναι στη Μανίλα. Τρίτος στη Μανίλα είναι ο όμιλος ο δικός μας, ο τρίτος όμιλος, που είναι ουσιαστικά η Ελλάδα με την Team USA. Μαζί. Πολύ δυνατό έτσι, καλωσόρισμα στο τουρνουά. Και πρώτη αγωνιστική νομίζω παίζουμε. Επίσης, σίγουρα δεν είναι αμελητή ποσότητα η Νέα Ζηλανδία. Όχι, γιατί έχουμε και κακή εμπειρία εμείς. Μας είχε δυσκολέψει πάρα πολύ στο. Mm. Δεν ξέρω αν είχαμε χάσει κιόλας το προηγούμενο με τον μπάσκετ, την πρώτη εμφάνιση του Γιάννη. Mm-hmm. Με Σκουρτόπουλο, θέλω να πω. Νομίζω ότι αυτοί παίζουν ένα γρήγορο μπάσκετ, έτσι, χωρίς 7 seconds or less offense κτλ. Και, mm-hmm. και μας είχαν δυσκολέψει. Έχω την εντύπωση ότι τους είχαμε κερδίσει, αλλά είχε φτάσει μέχρι το τέλος. Ένα σκορ τώρα 100. Ποιος είναι το αστέρι τους, γιατί τώρα κάτι μου λέει εμένα, αλλά το ξέρω. Τώρα δεν θυμάμαι. Αλλά... Κάποιον έχουν, αλλά γενικά πάντως είναι αυτό το στυλ μπάσκετ. Okay. Λοιπόν, είναι και η Ιορδανία τέταρτη στον όμιλο. Mm-hmm. Λοιπόν, λογικά θα καταλήξει εκεί πέρα δηλαδή. Στον τέταρτο όμιλο είναι ο όμιλος της Λιθουανίας. Πέραν της Λιθουανίας, η οποία βέβαια θα έχει αρκετές απώλειες από ό,τι διάβαζα στο τουρνουά. Ναι. Λογικό κιόλας. Είναι το Μοντενέγκρο, είναι το Μαυροβούνιο. Επίσης είναι και το Μεξικό και η Αίγυπτος. Ναι, ναι. Λοιπόν, στον πέμπτο όμιλο. Περνάμε Ιαπωνία τώρα. Ταξιδεύουμε Ιαπωνία. Από τη Μανίλα, πάμε στην Οκινάουα. Όπου στον πέμπτο όμιλο έχουμε. Είναι ο όμιλος ουσιαστικά φωτιά, τον έλεγα. Που είναι Γερμανία, Φιλανδία, Αυστραλία. Και οι τρεις ομάδες. Γερμανία νομίζω έχει ένα προβάδισμα. Νομίζω οι δύο περνάνε. Δύο. Οπότε αυτό είναι πρόβλημα για κάποιον από τους τρεις. Την τετράδα συμπληρώνει η οικοδέσποινα Ιαπωνία. Σωστό. Που δεν ξέρω τώρα άμα εκεί πέρα με Watanabe και τέτοια και Χατσιμούρα καταφέρουν να κάνουν καμιά ζημιά. Εντάξει, η Ιαπωνία δεν νομίζω ότι θα αυτό, αλλά το Φιλανδία, Αυστραλία, ποιος θα βγει, γιατί νομίζω ότι η Γερμανία έχει υλικό για να βγει πρώτη. Λογικά, ναι. Και θα είναι, ή τέλος πάντων να είναι μια από τις θέσεις. Φιλανδία εκεί πέρα με. Που θα περάσουν. Με Λάουρι Μάρκανεν εκεί πέρα, έτοιμο από. Most improved. Most improved και φυσικά τη στρατιωτική θητεία, έτσι. Σωστά. Οπότε θα πάει εκεί πέρα με το μαχαίρι στα δόντια και τέτοια. Εκπαιδευμένος πλέον. Έτσι, εκπαιδευμένος. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο είναι ο όμιλος της Σλοβενίας. Βεβαίως. Που ουσιαστικά έχει να παίξει με τη Βενεζουέλα. Που είναι έτσι λίγο έτσι. Και η Γεωργία βασικά, αυτές οι δύο ομάδες. Η Γεωργία και με Ηλία Ζούρο προπονητή. Μαχητικές βεβαίως, Ηλία Ζούρο, σωστό. Και το Κάπε Βέρντε. Κάπε Βέρντε. Λοιπόν, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Α, όχι, εδώ είναι ο Ταβάρες. Κάπε Βέρντε δεν είναι ο Ταβάρες. Όχι, ρε. Δομινικανή Δημοκρατία είναι ο Ταβάρες. Αυτό είναι στη Βενεζουέλα. Όχι, ρε. Εντάξει, το Δομινικανή Δημοκρατία είναι. Κάπε Βέρντε δεν είναι σίγουρα. Λοιπόν, στον. Κάπε Βέρντε. Εκεί είναι. Το πέτυχα. Κάπε Βέρντε.
Καλά, εντάξει. Μαζί με τον playmaker της, της Μπαταλόνα. Σωστά, σωστά. Κάπου βέβαια λοιπόν. Τέλος πάντων, προχωράμε. Το πέτυχα αυτό. Στον επόμενο όμιλο, στον 7ο. Που πάμε Τζακάρτα πλέον. Βεβαίως, στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Έχουμε τον όμιλο της Ισπανίας με τη Βραζιλία. Εκεί πέρα θα γίνει χαμός. Okay. Απλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυναμικότητα. Δηλαδή είναι το Ιράν και η ακτίο ελεφαντοστού. Εντάξει, το Ιράν. Είναι ψηλοτίμη. Γενικά στην Ασία, ρε παιδί μου, είναι από δυνατές ομάδες παραδοσιακά. Τώρα το Κάπο Βέρντε. Όχι το Κάπο Βέρντε, η ακτή ελεφαντοστού. Εντάξει, θα δούμε. Κάνα μπέχτη, φαντάζομαι. Κάτι καλό παιχτικά. Λοιπόν, στον 8ο και τελευταίο όμιλο είναι ο όμιλος της Γαλλίας. Αλλά είναι μαζί και ο Καναδάς που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, πιστεύω, στο τουρνουά. Δηλαδή θα είναι ένα κατέβουν όλοι. Coming out party, νομίζω, για τον Καναδά. Αν κατέβουν δηλαδή, όλοι. Είναι η πρώτη διοργάνωση που εγώ τους, μπορώ να τους δω και στην τετράδα. Λοιπόν, μια χώρα που σίγουρα δεν έχει παράδοση στα εθνικά έτσι, όχι. Δρόμενα. Στις μεγάλες διοργανώσεις, όχι. Όχι. Πέραν αυτών είναι και η Λετωνία, η οποία και αυτή είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Αυτό είναι ο όμιλος του θανάτου. The Group of Death. Ναι. Και ο Λίβανος, ο οποίος θα είναι εκεί πέρα, να περάσει καλά, ξέρω εγώ, να το ζήσει και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν, οι δύο πρώτες περνάνε από κάθε όμιλο. Από τους 32 δηλαδή θα έχουμε την φάση των 16, τη φάση των 8 και... πώς το λένε? Το Final Four, τέλος πάντων. Ναι, και νομίζω ότι η Ελλάδα θα τη βοηθήσει αυτό το... Δεν ξέρω και τα σταυρώματα, αλλά δεύτερη θέση τώρα δεν ξέρω πώς σταυρώνουμε. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και με τη δεύτερη θέση, υπό συνθήκες μπορεί να πετύχουμε κανέναν αντίπαλο έτσι, normal. Δεν ξέρω τα σταυρώματα πώς είναι. Αν σταυρώνουμε το διπλανό όμιλο στη Μανίλα, δηλαδή Group C, Group D, μπορεί να μας τύχει η Λιθουανία ή Μαυροβούνιο. Εντάξει. Καλή φάση. Το βλέπουμε. Μας χαλά. Το βλέπουμε. Αν τη σταυρώνουμε τους διπλά, δεν το έχω παρακολουθήσει. Πάντως η Ελλάδα, εγώ δεν την ξεγράφω και για την πρώτη θέση. Δηλαδή μπορεί να γίνει, μπορεί να είναι το πρώτο μάτι με την Αμερική. Και να τους πιάσουμε λίγο αδιάβαστους και να τους... Τώρα θα εξαρτηθεί, θα κατεβάσουν αυτοί. Είναι ναι, πολύ βασικό. Θα κατεβάσουν. Δεν νομίζω ότι θα τεραπούν. Δεν ξέρω ότι θα κατέβει. Γενικότερα δηλαδή κατεβάζουν ρόστερ τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά από το και να δούμε. Και μετά, δηλαδή. Πάντα ποτέ δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω ότι θα κατέβουν όπως είχαν κατέβει τότε με τον Μπόποβιτς που ήταν, ξέρω εγώ, η πέμπτη των ομάδων. Δηλαδή. Καλά, εντάξει. Κατέβηκαν δηλαδή οι παγκίτες. Νομίζω ότι θα έχει stars. Απλά να δούμε. Πώς θα φτιάξουν το ρόστερ. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάει αυτό το ευχάριστο διάλειμμα. Τώρα έχουμε δύο προθέματα τα οποία πρέπει να ξεκινήσουμε. Το ένα είναι ο Ολυμπιακός. Και το άλλο είναι το... Το Malice in the Real Arena. Winzix, πώς λέγεται. Winzix Arena, αυτό. Malice in the Winzix Arena. Αυτό ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί έχουμε φρέσκια το τρίτο παιχνίδι το οποίο παίχτηκε χθες το βράδυ. Το οποίο κέρδισε η Ρεάλ. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν την Παρτίζαν, η οποία πήγε στη Μαδρίτη και έκανε παρέλαση και τα δύο παιχνίδια. Παρέλαση. Δηλαδή, domination. Το δεύτερο μάτς, ειδικά που δεν έπαιζε και ο Ταβάρες, πραγματικά η Ρεάλ φαινόταν, λες και μαζευτήκανε πριν 10 λεπτά και είπανε, έλα, πάμε να παίξουμε κανένα μπασκετάκι. Όχι, πραγματικά ήταν dominant η Παρτίζαν σε εκείνο το μάτς. Ο Ζέλικο τον έκανε τον Τζους Ματέο. Τον Τζους Ματέο τον έκανε να φαίνεται προπονητής μιας εβδομάδας. Και μπροστά του ίσως να είναι θεωρητικά έτσι αναλογικά, αλλά φάνηκε και το πόσο σημαντικός είναι ο Ταβάρες. Δηλαδή έλειψε ο Ταβάρες και είχαμε τον Μπουαργέ, ο οποίος Μπουαργέ πραγματικά είναι βασικός στην Εθνική Γαλλία, ο αναπληρωματικός τι είναι. Εντάξει. Θεωρητικά είχε νούμερα, αλλά μέσα στο παιχνίδι με τον έβλεπε κανένα στο eye test, έλεγε αυτός που αργέ. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να ακολουθήσει κανέναν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν δηλαδή εκτός κλίματος. Και λες, δεν πρόκειται όχι να πάρουν νίκη, δεν πρόκειται να είναι κοντά στο σκορ. Και χρησιμοποιήθηκε, νομίζω ξεκίνησε κιόλας ο Ράντολφ το παιχνίδι. Βεβαίως, ξεκίνησε ο Ράντολφ γιατί δεν είχαν ψηλό. Ναι. Και σου λέει, ας κάνει τα πρώτα φάουλ ο Ράντολφ και να μπει μετά όπου αργέ. Γιατί ούτε Κορνελή είχαν. Ναι. Χτες είχαν Κορνελή. Που έπαιξε 4 συγκλονιστικά λεπτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ πέρα ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι στο τέλος το παιχνίδι ήταν, είχε ξεφύγει τέλος πάντων. 15 πόντους, 95-80. Να γύριζε ποτέ, είχε μείνει ένα λεπτό, 1,5 ακόμα. Ναι. Και είναι στην κορυφή της ρακέτας λοιπόν ο Πάντερ, ο οποίος έχει κάνει άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή ο δολοφόνος Ρεάλ, ας πούμε, στα δύο παιχνίδια αυτά.
Και θυμίζουμε τέλος πάντων και το game winner που έκανε στο πρώτο μάτς, δύο μέρες πριν, που το είχαμε σχολιάσει εδώ πέρα. Λοιπόν, και ουσιαστικά κάνει μια τρίπλα εκεί πέρα πίσω από την πλάτη. Δηλαδή δεν έκανε και πολλά τσαλιμάκια. Γιατί ακούστηκε ότι σαν να προκάλεσε, ούτε καν δεν προκάλεσε ποτέ. Ναι, τέλος πάντων είναι ανάλογα στο μάτι του παρατηρητή. Δηλαδή και εγώ είπα ότι έκανε λίγο παραπανήσιες τρίπλες, ρε παιδί μου, ότι φάνηκε σαν να λέει ότι. Δεν το είπα όμως. Είναι μπασκετικό. Δηλαδή μπασκετικά του την είπε. Αυτός είναι ο παίκτης, δηλαδή. Ναι, και του την είπε μπασκετικά. Δηλαδή δεν έκανε κάτι υπερβολικό. Δεν έκανε τα κουνάκι να βάλει καλάθι, ας πούμε. Δεν έκανε. Δεν το έκανε μπροστά ούτε του. Ούτε πήγε να το ρίξει κάτω, ξέρω εγώ, τίποτα. Αλλά δεν προκάλεσε κάπως. Ο Σέρχιο Γιούλ. Και έχετε ο Γιούλ, λοιπόν. Έχει έναν εγωισμό. Κλασικός κομπλεξικός. Λέει, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Όχι, εντάξει, αλλά ναι, είναι καταλαβαίνω. Των Ισπανών γενικότερα. Επειδή έχουν αυτό την πίεση για την νίκη, σίγουρα από το fan base του, θεωρούν τέλος πάντων ότι όταν δεν έρχεται αυτή, έρχεται η ώρα που θα προκαλέσουν, θα κάνουν τσαμπουκάδες, θα κάνουν χειρονομίες στον κόσμο. Δηλαδή τώρα έχω διάβαζα ένα κείμενο που ανέβασα στο Basket News λίγες μέρες και είχε ουσιαστικά απαριθμούσε σκηνικά τα τελευταία δύο χρόνια που η Real και πιο συγκεκριμένα ο Γιούλ και ο Γιαμπουσέλε και ο Κοσέρ, πώς λέγεται. Ο Κοζέρ. Λοιπόν, είναι οι τύποι που κάθε φορά που κάτι δεν πάει στραβά, αρχίζουν και κάνουν χειρονομίες, προκαλούν και είναι κλασική, ρε παιδί μου, ισπανική έτσι νοοτροπία που και καλά εμείς είμαστε και άλλοι δεν είμαστε στην Ευρώπη σαν μπασκετική δύναμη και δεν δεχόμαστε κανείς άλλος να μας κερδίσει. Λίγο κακομαθημένοι θα πω. Πάρα πολύ κακομαθημένοι. Λίγο κακομαθημένοι. Ο ξεφτυλισμένος λοιπόν ο Σέρτζιο Γιούλ. Ξεκινάει το σπρόγγι. Αλλά συγγνώμη τώρα, δηλαδή είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Όχι, συγγνώμη, δεν το περίμενα ότι θα ξανάρθει. Μα συγγνώμη. Λοιπόν, ο Σέργιο Γιού, λοιπόν, σπρώχνει τον μπάντερ. Βασικά του κάνει ένα δυνατό φάουλ αντιαθλητικό επίτηδες. Ναι. Κνευρισμού τέλος πάντων. Ναι. Και ο μπάντερ εκεί πέρα. Και all hell breaks loose. Δεν ήθελε και πολύ. Καλά σηκώνει την γροθιά του έτσι, σαν να τον κοπανίσει. Δεν έκανε όμως κίνηση να το χτυπήσει, έτσι. Και μετά κοίτα. Λοιπόν αρχίζει προξίδια, αρχίζουν μπουνίδια, έρχεται... Είχαμε smackdown του Γιαμπουσέλε, σούπλεξ στον Έξουμ. Αυτό τώρα ήταν κάτι μεταξύ τζούντο και WWE, ξέρω, ναι. Wrestling move. Μετά είχαμε το λεσόρ, μπουνίτσα και κεφαλοκλείδωμα και μπουνίτσα στο Μούσα, ναι. Πίσω, στην πίσω κάμερα. Ο οποίος πέφτει κάτω, Μούσα. Ναι, είναι, ο Ντεκ έσκασε. Βασικά, ο Ντεκ έκανε το μπαμ. Ναι. Δηλαδή, ενώ αυτή μαλώνε, σκάει ο Ντεκ από το πουθενά, ναι. Πάλι ανέκφραστος ο Ντεκ. Ναι. Δηλαδή, πάλι με ήρεμο πρόσωπο, χωρίς συναισθήματα και αρχίζει τις μπουνιές. Ναι. Και εκεί μπαίνουν οι υπόλοιποι και γίνεται η μανούρα και σκάει ο Γιαμπουσέλε και πιάνει τον Έξουμ και του κάνει το σούπλεξ, ο οποίος Έξουμ μετά σηκώνεται. Και συνεχίζει το ξύλο. Συνεχίζει να είναι στη μανούρα. Προσπαθεί να ρίξει. Αλλά μετά βγαίνει τραυματίας. Ναι. Αυτό μύριζε από την αρχή λίγο ψευτιά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ο Μούσα τρώει από το λεσόρτ. Έχω την εντύπωση ότι πάνω στο τζαμπουκά ο Μούσα η πρώτη που τρώει είναι από το χεζόνια. Γιατί ναι. Πανικοβάλλει το χεζόνια και του ρίχνει μία. Και μετά αρχίζει και τρώει από τους υπόλοιπους. Πάντως, θέλω να φέρω πάλι. Το είχαμε ξαναφέρει αυτό. Για το Μούσα. Ο οποίος Μούσα, είπαμε ότι είναι φέτος ο καλύτερος παίκτης, πιο σταθερός παίκτης της Ρεάλ. Έτσι. Αλλά η εικόνα του σε αυτά τα παιχνίδια στη Μαδρίτη. Απογοητευτική. Είναι και χτες. Τραγική. Η νοοτροπία φαίνεται τραγική. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο διάλογο. Ο Γιούλ, μάλλον κάθεται και του κάνει. Ο Γιούλ και ο Ρούντι τον έχουν πάρει από κοντά και του μαθαίνουν το Spanish Way, μάλλον. Ναι, δεν παίζει και καλά η Ελληνική αλήθεια. Δηλαδή τον ακουμπάνε, πέφτει κάτω και πεθαίνει. λέει, θα κάτσω εδώ πέρα μέχρι να μου σφυρίξετε φάουλ. Και τρώνε καλάθια, δηλαδή αυτό γίνεται, είναι πλέον κανόνας. Εντάξει, γενικότερα κακή εικόνα. Πάλι κάτω λοιπόν βρέθηκε στο σκηνικό μου. Φεύγανε και του πάντερ εκεί κάτι. Ναι. Κάτι ματσολιές. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα ήταν ο Γιαμπουσέλ να φυγαδευτεί ουσιαστικά από το αυτό και την επόμενη μέρα στη Wikipedia να εμφανίζεται ως νεκρός. Κάποιος μπήκε μέσα και έγραψε ότι πέθανε ο Γιαμπουσέλ. Τέλος πάντων, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, τελεία. Ναι. Τελεία. Μετά από αυτό το σκηνικό, λοιπόν, υπήρξαν πάρα πολλές συζητήσεις προφανώς. Δηλαδή, όλοι μίλησαν γι' αυτό. Όλοι οι μεγάλοι στάρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχουν μιλήσει. Και στο NBA. Δεν έχουν θέση στο μπάσκετ. Επειδή ήταν μπλεγμένοι ο Έξουμ και ο Γιαμπουσέλ, αναφέρθηκε και στο NBA ότι έγινε μανουρίτσα. Καλά, παντού. Σε όλο τον κόσμο το είδαν το σκηνικό, δεν το συζητάω. Δηλαδή, τέτοιου είδους σκηνικά δεν γίνονται συχνά. Δηλαδή, εντάξει. Καλά, ειδικά τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, και όλοι μιλούν. Λοιπόν, αρχίσαν οι υποθέσεις για το τι είδους τιμωρία
Θα τιμωρίες θα δώσει η EuroLeague, η οποία είχε το δικαίωμα, ειδικά ο Γιαμπουσέλε, να τον αποκλείσει από οποιαδήποτε μπασκετική δραστηριότητα της FIBA για 5 χρόνια, έτσι. Μέχρι 5 χρόνια, θα μπορούσε από 6 έως 12 αγώνες για την Ευρωλίγκα. Γενικά, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να δεχτεί σοβαρή τιμωρία. Mm. Ο Γιούλιντ, εντάξει, ο ξεφτυλισμένος, που υποθέσαμε ότι εντάξει, υπάρχει και στα μπάιλο της Ευρωλίγκας, ότι παίκτης ο οποίος. Ο instigator, αυτός ο οποίος δημιουργεί το χαμούλι. Ο ηθικός αυτουργός που είναι, ας πούμε, σε ένα τέτοιο σκηνικό, ας πούμε, χρήζει τιμωρίας. Ο οποίος δεν τιμωρείται, δηλαδή δεν τον ακούμπησαν καν, έτσι. Και όλοι οι άλλοι μποξέρ που ήταν εκεί πέρα και κουπανιώτουσαν, πήρανε κάτι σαν πτήσματα, τέλος πάντων. Δηλαδή. Εντάξει, έφαγε ο Γιαμπουσέλε 5 αγωνιστικές. Που ουσιαστικά είναι οι 5 αγωνιστικές μέχρι το τέλος της χρονιάς, υποτίθεται. Δηλαδή, αν πάει μέχρι το τελικό η Ρεάλ και παίξει και τα 5 παιχνίδια με την Παρτίζαν. Δεν θα παίξει καθόλου. Ναι, τελείωσε για φέτος ο Γιαμπουσέλε, έτσι. Λοιπόν, έφαγε ο Ντεκ 1 αγωνιστική. Μία ή δύο. Μία ο Ντεκ. Και δύο Λεσόρ. Δύο Πάντερ. Και μία ο Λεσόρ. Αυτές ήταν οι τιμωρίες. Εντάξει, χαδάκια θα πω. Ναι. Τίποτα για τον Έξουμ. Ο Έξουμ τίποτα, εντάξει, θα μου πεις να έχει φάει αυτό και να τιμωρηθεί κιόλας. Εντάξει, θα ήταν λίγο περίεργο. Μισό λεπτάκι, δεν έχει να κάνει. Δεν έριχνε μπουνιές ο Έξουμ. Απλά ήταν μανούρης εκεί. Ναι, okay, εντάξει. Αλλά δεν έριχνε, δεν ήταν. Ήταν αυτό το θα σου πω εγώ και σε αυτή τη φάση. Στο μιλητό ήταν ο Έξουμ. και από το πουθενά έσκασε ένας και του έκανε Χαλ Χόγκαν. Τέλος πάντων, μιλάμε για χάδια. Έτσι, τίποτα. Οι οποίες ποινές. Επειδή είναι extraordinary, τέλος πάντων, circumstances, όπως το λένε, δεν σηκώνουν και, πώς το λένε, και appeal. Δεν σηκώνουν, είναι εφέσιμες. Οπότε ουσιαστικά αυτές είναι. Αν έχεις φάει 2 αγωνιστικές στην ΕΠΚΑ, έφεσαι να φας μία, θα είναι αστείο, τώρα γελάμε, που θα έπρεπε να φας 5. Κατάλαβες τι λέω. Τέλος πάντων, η EuroLeague νομίζω ότι ξεφτυλίστηκε με αυτό το πώς χειρίστηκε την υπόθεση. Ναι. Δηλαδή, ειδικά. Δηλαδή και μετά βγήκε και ο James και λέει ότι στο Twitter και λέει ότι αν λέει περάσει, άμα κερδίσει η Παρτίζαν στο επόμενο παιχνίδι, στο τρίτο και λήξει 3-0 η σειρά, θα λείπει από το Final Four. Δηλαδή έθεσε και αυτό το θέμα. Ναι, για τον Πάντερ μιλούσε. Και γι' αυτό υπήρχε πάρα πολύ σπέκουλα ότι η Παρτίζαν θα χάσει αυτό το match, ναι. Ώστε να γυρίσει ο Λεσόρ τουλάχιστον στο επόμενο, ναι. Να πάρει το επόμενο, ναι. Και να μπορεί να παίξει με την Μπαρτσελόνα ο Πάντερ. Ναι. Γιατί αν πήγαινε και χωρίς τον Μπάντερ με την Μπαρτσελόνα θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στον τελικό, έτσι. Λοιπόν, αλλά τώρα θα δούμε, γιατί η Ρεάλ έκανε το 2-1 και τώρα πλέον αλλάζουν. Η Ρεάλ, η οποία όλη τη βδομάδα έπαιρνε death threats από Σέρβους, έτσι, χαμός. Και στον δρόμο που πήγαινε στο γήπεδο στις γέφυρες, που έχει κάτι γέφυρες εκεί πέρα, είχαν πανό που λέγανε καλώς ήρθατε στην κόλαση και λοιπόν, φιλή στα αλλά παιδιά. Η Παρτίζαν το πήρε πολύ σοβαρά το πράγμα. Ο Ζέλικο το πήρε πολύ σοβαρά το πράγμα. Δηλαδή, όσον αφορά το ότι να προστατευτεί η Ρεάλ και τα λοιπά. Και, και να μην πέσουμε στο επίπεδο του ουσιαστικά. Αυτό ήταν το. Και το ο προπονητής της Ρεάλ είπε, ρε παιδί μου, ότι ξέρουμε ότι θα είναι ζεστή ατμόσφαιρα, αλλά δεν φοβόμαστε. Ναι. Δηλαδή, και αυτοί λίγο το καλμάρανε τη φάση. Ότι, γιατί λεγόταν πόπο, θα έρθετε και θα. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο γήπεδο είχε σίγουρα παραπάνω από το επιτρεπτό. Εντάξει, το επιτρεπόμενο όλο κόσμο. Πάντως, ο Σάβιτς σε δηλώσεις του, ο GM νομίζω ότι είσαι Παρτίζαν. Λοιπόν, μεγάλος GM, παίκτης. Στον πάγκο, ο Μάνος Παπαδόπουλος της. Α, δεν είναι ο GM ο Σάβιτς. Νομίζω ότι ο Σάβιτς δεν είναι ο GM. Νομίζω ο GM είναι ο Σάβιτς. Είναι GM. Ναι. Μπορεί και να είναι. Πάντως, είναι σίγουρα στον πάγκο εκεί δίπλα. Δίκαιη, πώς ήταν ο Αλβέρτς παλιά στον Παναθηναϊκό. Ο μεγάλος παίκτης του ΠΑΟΚ. Okay. Λοιπόν, ο Σάβιτς, λοιπόν, ο οποίος είναι της διοίκησης. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο είχε μόνο να πει, επειδή προφανώς δεν το χάλασε, που δεν είχε μεγαλύτερες τιμωρίες η ομάδα του, τον χάλασε ότι πήρανε 50 χιλιάρικα πρόστιμο οι δύο ομάδες. Οι δύο ομάδες δεν φταίνε σε τίποτα, λέει, γιατί να πληρώσουμε 50 χιλιάρικα. Δηλαδή δεν μας περισσεύουν κιόλα. Εντάξει, ο Σάβιτς, η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια του Σάβιτς αυτά τα ξύλα μπορεί να είναι και πιο συχνά. Δηλαδή, ειδικά εκεί σε κάτι σέρβικα πρωταθλήματα, ξέρω εγώ. Τέλος δηλαδή πάντων. Την εποχή του Σάβιτς είχε γίνει και το σκηνικό του Άρη με την Κωνσταντινούπολη, που έφτανε καρεκλιές μετά τον τελικό με την Εφές Πίλς. Δηλαδή έχουν πολλά. Γίνει διάφορα τέλος πάντων. Έχει ζήσει, εκείνη έχει την ζήσει. Περίοδο ήταν πιο εύκολα. Ναι. Αυτά τα Ιμανούλη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ είπα την άποψή μου για το θέμα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερες τιμωρίες across the board. Δηλαδή σε όλους όσους συμμετείχανε. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Δεν χωράει στο μπάσκετ προφανώς. Και
Σίγουρα ο Γιούλ θα έπρεπε να φάει παραδειγματική τιμωρία γιατί αυτός ξεκίνησε όλο το σκηνικό. Εγώ λέω ότι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου θα έπρεπε να μην μπορούν να παίξουν οι ομάδες. Ναι. Γιατί μπήκαν όλοι μέσα και ο κανονισμός λέει ότι όποιος μπαίνει μέσα από τον πάγκο αποβάλλεται. Ναι. Και τιμωρείται. Mm-hmm. Η Ευρωλίγα εκεί είπε ότι. Εντάξει, και το μάτς δεν τελείωσε κιόλας. Ναι, δεν θα ξεφτυλιστούν. Ναι, τιμωρήθηκε γιατί υποβλήθηκαν όλοι. Mm. Οπότε δεν υπήρχαν παίκτες να συνεχίσουν το παιχνίδι. Γιατί υποτίθεται ότι άμα έχεις τρεις, παίζεις. Άμα είναι 3-3. Ναι, ναι. Αλλά δεν υπήρχαν ούτε τρεις-τρεις, γιατί μπήκαν όλοι μέσα. Και υποτίθεται ότι αυτοί τιμωρούνται. Και είπαν εκεί πέρα, εντάξει, δεν θα τιμωρήσουμε αυτούς που μπήκαν από τον πάγκο και δεν ρίξανε. Δηλαδή, μην το ξεφτυλίσουμε, να παίξουν το άλλο μάτς. Mm. Και το ένα έφερε το άλλο. Και είπαν να προστατέψουμε το προϊόν, αλλά α μην του τιμωρήσουμε και τελείω. Και είναι αλλίωση του. Γιατί άμα του τιμωρήσουμε και πολλοί Παρτίζαν θα το έπαιρνε και τώρα δεν θα το πάρει. Γιατί τέλο πάντων υπήρχε ένα θεματάκι. Η Ρεάλ θα πρέπει να είναι τυχερή που δεν μπλέχτηκε ο Ταβάρες. Γιατί αν μπλεκόταν ο Ταβάρες, θα είχαν και αυτό το μάτς. Δεν ήταν διαθέσιμο. Ναι, γι' αυτό. Οπότε, αυτό δηλαδή δεν υπήρχε και ευτυχώ για αυτού το περιθώριο. Το... Ναι, δηλαδή ο Ταβάρες δεν έπαιζε. Οπότε ναι. Δεν ήταν μέσα εκεί για να μπλακεί. Ωραία. Και του πούνε δεν παίζει ο Ταβάρες. Και... Τέλεια. Τέλεια. Η πάσα σου γιατί το Ταβάρες έκανε τρελό ντόμινι. Ναι, γιατί δεν είχε το Λεσόρ και έκανε πλάκα. Πήγε στο. Πώς υπολέγεται το γήπεδο. Στη Στάρκ Αρένα. Στη Στάρκ Αρένα και έκανε. Δεν είχε κανέναν αντίπαλο του ουσιαστικά. Είχε δεν μόνο είχε. Το Smile Agits. Ο οποίο Σμάιλεγκιτ πάλι ξεκίνησε, τον έβγαλε έξω, σου δεν βάλε τα σουτάκια του κτλ. Αυτό το κλασικό που κάνει με το Σμάιλεγκιτ που τον ταλαιπώρησε. Η Παρτίζαν ήταν φανερό το ότι είπε. Ότι, γενικά πήγανε ότι, για να κερδίσουν. Ωραία. Οπότε λένε ότι θα μπούμε και θα τα δώσουμε όλα στην αρχή. Ναι. Αν πάρουμε μια μεγάλη διαφορά, μπορεί να απογοητευτούν ή τέλο πάντων να πέσουν και να την κρατήσουμε μέχρι το τέλο. Mm-hmm. Το οποίο κόντεψε να λειτουργήσει. Απλά σε κάποια φάση αναγκαστικά έπαιζαν με μια πεντάδα εκεί στο τέλος του ημιχρόνου. Παίζαν με μια πεντάδα Σμάιλεγκιτς, Έξουμ, Αβράμοβιτς, Τριφούνοβιτς και δεν ξέρω ποιος άλλος. Δεν μπορούσαν να βάλουν. Και εκεί μειώθηκε η διαφορά. Δεν έχει σχέση το ρόστερ της Ρεάλ με την Παρτίζαν. Γιατί ξεκίνησε 17 πόντους. Ναι. Μιλάμε για κατηφόρα, αγιαστία. Όχι, μιλάμε για κατηφόρα και ότι αν παίζανε πλήρης. Αυτό το μάτς θα ήταν τρόμος για τη Ρεάλ. Δεν το συζητάμε. Θα ήταν μαύρη σελίδα. Δεν το συζητάμε. Και ουσιαστικά αυτό που λέω ναι, είναι ότι το ρόστερ της Παρτίζαν δεν μπορεί να αντέξει απουσίες και απουσία του Πάντερ και απουσία του Λεσόρ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ειδικά ο Πάντερ, ο οποίος τους κουβαλάει εδώ και δύο εβδομάδες. Ο Ταβάρες έκανε ένα σε 35 και 45, δηλαδή ο Ταβάρες έπαιξε σχεδόν όλο το μάτς, έπαιξε 36 λεπτά. Έκανε όργια, έτσι. Ναι. Οι αλλαγές του ήταν. Ο Κορνελή που έπαιξε 2.50 και ο Ράντολφ που έπαιξε 4.52 ουσιαστικά κάπως μοιράστηκαν το χρόνο του Ταβάρες που έλειψε αυτά τα 4 λεπτά. Ναι. Και είχε ένα ωραιότατο 26-11, 3 assist, 3 blocks. 41 PIR ο Ταβάρες. Και επειδή το έβλεπα το match, η Real είναι τόσο κακή ομάδα που θα μπορούσε ο Ταβάρες να βάλει 40 πόντους. Δηλαδή, άμα του δίναν συνέχεια την μπάλα, είχε συνέχεια mismatch. Και απλά σηκώνονταν και κάρφωνε πάνω από ανθρώπους που δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένας. Και αυτοί κάνανε κάτι τρίποντα, fade away. Πήγαινε ο Ροντρίγκες και κοτούλαγε και πέταγε τις μπάλες. Δηλαδή, φαίνεται ρε παιδί μου ότι η Real δεν είναι καλή ομάδα. Ναι. Δεν έχει ένα πλάνο, δεν έχει τακτική, δεν έχει αυτό που απαιτείται. Απλά αυτή τη στιγμή είχε περισσότερο ρόλο. Εγώ θα πω ότι παρά την παρουσία του και του Γιούλ και του Ροντρίγκες, βλέπω ότι δεν έχει σοβαρότητα αυτή η ομάδα. Όχι. Και δεν έχει, και φαίνεται να μην έχει veteran presence εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να σου τραβήξει το αυτή, ξέρω εγώ, ο έμπειρος. Ναι. Ο Παπα-Νικολάου, ρε παιδί μου, στο Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, και να σου πει τι κάνει εκεί πέρα. Έτσι. Αυτό δεν το κάνουμε, δεν το κάνουμε στη Real. Είμαστε σαν All-Star Team και κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Θα πω ότι η κατάδια της Real συνοψίζεται στο ότι ο πιο σοβαρός φαίνεται να είναι ο Ρούντι. Δηλαδή ο πιο σοβαρός εκεί πέρα, βετεράνος, φαίνεται ότι είναι ο Ρούντι αυτή τη στιγμή. Ναι. Το οποίο προφανώς είναι. Λέει και κάτι. Κατάδια. Ναι, λέει και κάτι αυτό. Να πούμε ότι και ο μεγάλο μάτσα από τον William Goss, ο οποίος έδειξε. Έβαλε ένα step back εκεί πέρα, αυτό. Τους τέλειωσε. Το winning, το καλάθι που κέρδισε τον αγώνα. Και εντάξει. Έκανε μια μικρή αποσβεσούλα των χρημάτων που έχουν δοθεί για αυτόν που σε όλη τη χρονιά δεν τα έχει δικαιολογήσει. Mm. Δηλαδή δεν έχει κάνει μια καλή σεζόν ο William Goss. Αλλά όπως είπε και στη συνέντευξη τύπου, ο Θεός βοήθησε και τέλος πάντων κατάλαβες. Έκανε τις δηλώσεις. 22 πόντους με το winning shot. Mm-hmm. Και ήταν, αν και τρομακτικά άστοχος, με τραγικές επιλογές και μερικές φορές αχαμένος στο γήπεδο, ο Χεζόνι ήταν φοβερός. Είχε double-double, 12 πόντους, 14 rebound. Okay. Και έμεινε μέσα στο match μέχρι το τέλος. Πήρε και δύο κρίσιμες διεκδικήσεις εκεί σε κάτι rebound. Αλλά γενικά και πάλι απογοητευτικό θα τον χαρακτήριζα το Χεζόνι. Δηλαδή με το βάση του τι ταλέντο έχει και πώς μπορεί να παίξει. Ναι. Μούσα σβησμένος. Εντάξει, είχε 9 πόντους, 6 rebound, 4 assist. Όχι και τραγικός, αλλά στο σκοράρισμα δεν βοήθησε. Mm-hmm. Και όλοι οι υπόλοιποι μονοψήφοι.
Η Ρεάλ σε κάποια φάση, αν δεν έδινε την μπάλα στον Ταβάρες, δεν έβαζε καλάθι. Ναι. Στο τέταρτο κουάρτερ. Ο Νάναλ ήταν πολύ καλός. Ο Νάναλ ήταν για την Παρτίζαν αυτός που κράτησε βασικά τα. Και ο Σμάιλακ, εντάξει. Ο Σμάιλακ ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Ο Έξουμ επίσης, να πούμε ότι έπαιξε. Έπαιξε. Ενώ λέγανε ότι. Δηλαδή ακούγω, στην αρχή. Εγώ άκουσα ότι έχει, λέει, ρίξει σε κάποιο δάχτυλο του ποδιού. Μπράβο. Ναι, αλλά, και έφυγε με πατερίτσες. Ναι. Και λέγανε μάλιστα ότι κινδύνευσε η σπονδυλική του στήλη και τέλος πάντων είχε βγει ένα όργιο και τελικά έπαιξε κανονικά. Όλα αυτά νομίζω ήταν για να. Τιμωρηθεί παραπάνω για Μπουσέλε. Λοιπόν. Όπως και να έχει, η Ρεάλ το πήρε το match. Ναι, ναι. Πάμε στο επόμενο match. Στο οποίο πάλι δεν θα είναι ο Πάντερ. Δεν θα είναι ο Πάντερ, αλλά θα είναι αλλά ο Λεσόρ. Οπότε υποθέτουμε ότι δεν θα κάνει το πάρτι ο Ταβάρες που έκανε στο προηγούμενο match. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μπράντοβιτς μετά το τέλος του αγώνα. Ο οποίος, ρε παιδί μου, εντάξει, η Σέρβα δημοσιογράφος κατάλαβε ότι δεν είναι για πολλά. Οπότε του έκανε μια ερωτησούλα και εκεί στη δεύτερη της λέει, την κοιτάει και της λέει: θα πω απλά ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι την Πέμπτη. Ναι. Γελώντας ο Ζελιμίρο Μπράντοβιτς, οπότε ανυπομονώ να δω αυτό το μάτσο και πώς ενδιαφέρει. Πάντως η Παρτίζαν είχε τη δυνατότητα να το πάρει το παιχνίδι. Όταν ναι. Στο τέλος κάνει μια επαναφορά ο Χεζόνια, νομίζω Χεζόνια ήταν, που πετάει την μπάλα. Ψυχολόγητα. Τίποτα, και σκάει απλά με λόμπα. Και, από το πλάγιο δηλαδή. Θα και σκάει ναι. Στο στεφάνι, ξέρω εγώ. Και άμα δεν του έφευγε εκεί πέρα την Άναλη, θα μπορούσε να τελειώσει και το και θα πω επίσης ότι οι χρονομέτρες, αυτοί που κάνανε τη χρονομέτρηση πριν Σέρβοι, όταν ήταν μπροστά η Παρτίζαν, ο χρόνος κύλαγε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, γιατί σε επαναφέραν 2-3 φορές το χρόνο στο σωστό σημείο. Στο τελευταίο. Γιατί κόλλησε η επαναφορά. Όχι, είναι 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Και σε 3 δευτερόλεπτα κάνει λάθος ο Χεζόνια, παίρνει την μπάλα ο Νάναλη με διεκδίκηση, κάνει μια τρίπλα, του φεύγει, την ξαναπιάνει και προλαβαίνει να κάνει και ένα σουτάκι στο τέλος. Που θα πω εκεί πέρα ότι ίσως το χρονόμετρο να πάγωσε λίγο παραπάνω. Εντάξει, μωρέ, τώρα, αυτό τα έχουμε ξαναδεί. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι πρόβλημα. Έγινε το 2-1. Αυτή τη στιγμή η Παρτίζαν στο επόμενο μάτς, άμα καταφέρει και περάσει, θα είναι πλήρης ομάδα στους τελείως. Η Παρτίζαν, η Ρεάλ, άμα καταφέρει και κάνει την ανατροπή, πρώτα απ' όλα θα τους συγχαθώ ακόμη περισσότερο, δηλαδή, ξεκάθαρα. Δηλαδή, πιο συγχαμένο μπορεί να. Η ονείροξή μου είναι να τους κερδίσουν στο δεύτερο μάτς μέσα στο Βελιγράδι και να πάνε πλήρης εκεί και να τους κερδίσουν μέσα στη Ρεάλ. Ναι, αυτό να κάνουν αυτή την νίκη. Με μια τριαντάρα και βάλει. Όχι τριαντάρα, με πάντερ τελευταίο σουτ και δεν ξέρω. Αλλά εκεί μέσα τώρα με πόσο κόσμο να τους κάνουν αυτή την ύλα, νομίζω ότι θα είναι οργασμικό. Πάντως, θα κλείσω λέγοντας ότι αυτή η σειρά φαινόταν ότι πήγαινε καρφί για sweep. Έτσι τα πήγε. Και μετά από αυτή το καραγκιοζηλίκι που έγινε. Έτσι, και τον ξεφτυλισμένο το Γιούλ, μην ξεχνιόμαστε. Βεβαίως. Λοιπόν, η σειρά τώρα μπορεί, υπάρχουν πιθανότητες να είναι η πρώτη σειρά στην ιστορία της EuroLeague που θα γυρίσει από 2-0 και θα, σωστό. Και θα περάσει θα είναι η πρώτη άλλη, σειρά, η ομάδα. Αν γίνει. Λοιπόν, αυτά ήταν λοιπόν για το συγκεκριμένο match-up. Που του οφειλόταν χρόνος αρκετός. Ας περάσουμε έτσι γρήγορα και το Μονακό Μακαμπί που είχε χθες το τρίτο του παιχνίδι. Mm-hmm. Εγώ εδώ έπεσα έξω, εγώ νόμιζα ότι μιλούσα για 3-1-3-0 για τη Μακαμπή και πήγε ο Τζέιμς στο Μιζικιευτήμ, πώς το λένε. Μενόρα Μιφταχήμ. Αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Πήγε λοιπόν στο Τελαβίβ. Στο κατάμεστο Μενόρα Μιφταχήμ με μια ατμόσφαιρα που ήταν χειρότερη από το Βελιγράδι. Ναι, ναι. Το γήπεδο είναι πιο κοντά η Κερκίδα. Ναι. Οπότε είναι, ο θόρυβος πάει όλος μέσα στο γήπεδο. Ήταν φοβερή ατμόσφαιρα. Η Μακάμπη γενικότερα έχει πρόβλημα με τη διαιτησία. Δηλαδή και στο τελευταίο μάτσο που παίξανε, στο δεύτερο μάτσο που παίξανε μέσα στο Μονακό, χάσανε και την αυτοσυγκέντρωσή του στο τέλος από τις τόσες διαμαρτυρίες. Δηλαδή δέχτηκαν τεχνικές ποινές, βγάλανε βίντεο που λένε πώς φάξαν οι διαιτητές στη Μακάμπη και οι διαιτητές φάγανε και τραμποκισμό στους δρόμους του Μονακό μετά. Τραμποκισμό σε πλαίσια του στυλ κράξιμο από Ισραηλινούς. Ναι. Δηλαδή η Μακάμπη σκάει σε αυτή τη σειρά πλέον έχοντας θέμα με τη διαιτησία. Είναι ξεκάθαρο. Και πάλι είχαμε διαμαρτυρίες εκεί πέρα. Φάγανε και κάτι κορδέλες μέσα στο γήπεδο. Διακόπηκε 3-4 φορές το μάτς για χρωματιστές κίτρινες κορδέλες που έχουν αυτή στην κερκίδα. Νομίζω ότι αυτό τους είχε χαλάσει το μυαλό λίγο. Ναι. Τη Μακάμπη. Φαίνονταν δηλαδή. Πάρα πολύ ασύνδετη Μακάμπη στο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή. Και ήταν αφορμή, ό,τι και να γινόταν, υπήρχε μια αφορμή να διαμαρτυρηθούν, να ξέρουν να κλαίνε, να σηκωθούν από τον μπάγκο, ο κόσμος να τρελαθεί. Θα πρέπει να μείνουν πιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι γιατί μπορούν να κερδίσουν. Πάντως ο Τζέιμς ήταν απίστευτος στο πρώτο ημίχρονο ειδικά. Αυτό, στο πρώτο ημίχρονο ήταν φοβερός. Διαστημικός. Φοβερός. Σε κάποια φάση νομίζω είχε
αν δεν είχε 18 από του 25 του ή είχε 16 από του 25 πόντου. Δηλαδή τελείωσε με πόσου πόντου? 21. 21. Στο δεύτερο ημίχρονο το σταματήσανε. Γενικότερα ο Κόμπο ήταν πολύ καλό επίση. Αυτό η Μονακό. Και ο Λόιντ ήταν καλό. Έδειξε. Ναι, καλά. Ο Λόιντ ήταν τρομακτικό στο προηγούμενο. Βάλει 33. Mm-hmm. Στο προηγούμενο δήλωσε παρόν όντως, εμφαντικά. Όντως. Αλλά γενικότερα η Μονακό σαν να δείχνει. Ουσιαστικά, αν παίζει ο James, αυτό που είχαμε πει πριν, ότι αυτό είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Mm-hmm. Αν ο James βρει την ισορροπία ανάμεσα στο μοιράζω και σκοράρω και παίρνω την μπάλα πάνω μου, αλλά και οι συμπαίκτες μου ευχαριστημένοι, θα περάσει Μονακό. Mm-hmm. Στα δύο τελευταία μάτς το έκανε. Βέβαια, είχε και βοήθεια από τον Lloyd στο προηγούμενο υπερβολική. Αλλά τώρα, ας πούμε, σε αυτό το μάτς έβαλε και ο Brown 10+. Mm-hmm. Και ο Κόμπο έβαλε. Και ο Lloyd έβαλε. Και ο James έβαλε. Και οι ψηλοί κάπως βοήθησαν. Ο Διαλό πολύ σημαντικός. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να βάλει πολλούς πόντους, αλλά στα υπόλοιπα πάντα παρόν. Πάντα παρόν. Και καταφέρανε και σταματήσανε. Δηλαδή, στα δύο τελευταία μάτς, αυτή η μάχη των backwards. Έγειρε η πλάστιγκα προς τη Μονακό. Απ' την άλλη, βέβαια, στο τέλος του παιχνιδιού ο Baldwin πήγε πολύ κοντά. Έχασε και μια βολή επίτηδες, το οποίο ήταν πάρα πολύ κραγμένο. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν διαιτητής, σίγουρα θα το σφύριζα. Ναι, το έκανε φανερότερα. Ουσιαστικά, δηλαδή, είναι σαν να πετάς την μπάλα στον τοίχο και να την ξαναπιάνεις. Δηλαδή, έκανε ένα μπαπ, την πέταξε στη Στεφάνη, την έπιασε κατευθείαν ο ίδιος. Που συνήθως αυτό τιμωρείται, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν τιμωρείται. Εγώ δεν το σφύριζα. Ναι, δηλαδή θα πρέπει να το κάνεις λίγο πιο ψεύτικα. Μάλλον επειδή είσαι μέσα στο. Στο μενόρα μη φταχή. Λοιπόν, και έβαλε και ένα τρίποντο μετά, νομίζω, καπάκι. Γενικά ο Baldwin δεν ήταν και καλό του ματ. Δηλαδή, μέχρι εκείνο το σημείο ήταν. Θα έλεγα μέτριος. Ναι, έδειξε ηγετικές απλά. Απλά αρετές. Ο Baldwin μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο. Δηλαδή είχε 8 πόντους, 6 rebound μαζί με τους 16 που έβαλε. Mm. Έπαιζε άμυνες, είχε ένα block. 8 rebound, 6 assist. 8 rebound, 6 assist και ένα block. Mm. Δηλαδή που για περιφερειακός είναι εντάξει. Μια προσφορά. Έχουμε πει ο Baldwin είναι ο Westbrook της Ευρώπης. Λοιπόν, και στο μυαλό θα πω και στο χημικό. Από εκεί πέρα όμως ναι, δεν είχαμε ούτε πολύ. Δεν είχαμε Λορέντζο Μαρόνα σε καλή μέρα. Πολύ λίγο. Αυτοί είπαν ότι δεν θα μας κερδίσει αυτός. Ναι, πολύ λίγη επιρροή σήμερα, χθες το βράδυ. Δεν θα μας κερδίσει αυτός. Εντάξει, είχαν Μπόνζι Κόλσον ο οποίος πήρε την μπαγκέτα. Ο οποίος Μπόνζι Κόλσον στα προηγούμενα δύο μάτς δεν ήταν τόσο καλός. Σε αυτό το μάτς όμως ήταν αυτός που θυμόμασταν από τη regular season. Είχε ούτε πόηθρες, είχε όπως είχε στη Γαλλία. Εντάξει, ο Ντιμπαρτολομέο ψηλοβοήθησε και υψηλή, δηλαδή και ο Νέμπο απλά rebound, αλλά δεν βοήθησε. Και ο Σόρκινγκ, ξέρω εγώ. Μπράβο, ακριβώς. Και ο Μάρτιν δεν βοήθησε στους ψηλούς, χωρίς να κάνουν και ψηλοί των άλλων κάτι. Ο Τζον Μπράουν ήταν καθοριστικός, εκεί στο τέλος πήρε και δύο επιθετικά rebound σε μια φάση. Έβαλε τη βολή που ήταν τρεις, πήγε στους τέσσερις, ή από τους τέσσερις πήγε στους πέντε και τέλος πάντων κάπως κράταγε μια διαφορά. Γενικά θα πω ότι στα δύο τελευταία μάτσα η Μονακό έχει δείξει καλύτερη ομάδα από τη Μακάμπη. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα εγώ. Ναι, και νομίζω ότι αυτό, το πρόβλημα της Μακάμπη είναι αυτό το χαλασμένο μυαλό από τους διαιτητές. Δηλαδή ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό. Αισθάνονται ότι τους αδικούν σε κάθε φάση. Mm. Και υπάρχει αυτή η σπέκουλα για τη Μονακό από την αρχή της χρονιάς, ρε παιδί μου, ότι είναι η νέα Τσεσεκά. Δηλαδή ότι επειδή έχει λεφτά, θα τη σπρώξουν λίγο, κατάλαβες, για να διατηρηθεί σε ψηλό επίπεδο και να επενδύει. Ναι. Και να του δώσουν και ένα μόνιμο συμβόλαιο επίσης. Νομίζω το πήρε. Το πήρε. Α, όχι, δεν ξέρω, δεν το έχει πάρει. Ναι, αλλά ναι. Τουλάχιστον θα είναι του χρόνου, επειδή μπήκε στα play-off, θα είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Αλλά όχι, και θέλει και να. Εντάξει, να τους δώσουν και ένα συμβόλαιο. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι. Πιστεύω, νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολουθούν EuroLeague θέλουν την Μονακό να παραμείνει και σταθερά. Και δεν νομίζω κιόλας ότι. Δηλαδή, εντάξει, το προηγούμενο μάτς δεν το είδα και όλο. Για να διαμαρτύρονται τόσο πολύ, πιθανόν να έχει γίνει κάτι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι. Δεν θα είναι κάτι τόσο εξωφρενικό. Εγώ είδα κομμάτια, δηλαδή το έβαζα και έβλεπα σκέψεις φάσεις, αλλά δεν είδα κάτι το οποίο να είναι τρομερό. Αυτό δηλαδή να πεις ότι είναι κάτι που να μας φάξανε. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Ωραία. Νομίζω ότι το βλέπουν παραπάνω. Λοιπόν, θα δείσουμε το Ολυμπιακό για το τέλος. Ναι. Ναι, ας περάσουμε και το άλλο μάτς που είναι. Γρήγορα, μπαμ, Μπαρτσελόνα, Ζάλγκυρης. Το πρώτο παιχνίδι ήταν τριλό blowout. Τίποτα, ναι. Έτσι, δεν πήγε Ζάλγκυρης στο μάτς. Ναι, σαν να μην υπήρχε Ζάλγκυρης στο παιχνίδι. Ναι. Έκαναν εκεί πέρα τα δικά τους και ο Βέσελ. Έχει... Ο Βέσελ στο δεύτερο μάτς. Ναι, ναι, ναι. Στο πρώτο μάτς ήταν ο Σανλί ο οποίος έκανε. Μπράβο. Τον άφηνε συνέχεια στο τρίποντο. Ακριβώς. Σανλί Μύρωτιτς, αυτό το δίδυμο των ψηλών και από εκεί και πέρα. Κοίτα, αυτοί έχουν σταθερού του Γιοκουμπάιτη, Λαπροβίτολα. Σατοράνσκι, ο Γιουκουμπάτης είναι ο πιο σταθερός τους. Ναι. Και μία ο Λαπροβίτολα έδωσε 11 assist, μία ο Σατοράνσκι βοήθησε στο δημιουργικό κομμάτι. Γενικά στα guards έχουν το Γιουκουμπάτης και οι υπόλοιποι κάνουν δουλίτσα χωρίς να σκοράρουν. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα έχουν τους ψηλούς, δηλαδή μία ο Σανλί, μία ο Βέσελη. Mm. Ο Μύρωτιτς σταθερά δεύτερο σκόρερ και στα δύο μάτς με την επιρροή που πάντα έχει. Έχουν πολύ υλικό. Ναι. Εντάξει, το πρώτο μάτς ήταν καταιγιστική. Στο δεύτερο λοιπόν, η Ζαλγίρη. Το πήγε πολύ κοντά, το φλέρταρε με τον break. Ισχύει.
Έτσι, αλλά εκεί στο τέλος, νομίζω αυτό η έλλειψη ποιότητας. Αυτό έριξε το βάρος της πάνω η Μπαρτσελόνα, ναι. Της έριξε τους παίχτες. Τους παραπάνω που έχει. Και επιθετικά και δεν μπορούσε να βάλει. Δεν τα τελευταία δύο-τρία λεπτά δηλαδή. Αυτό δεν τα καταφέραμε. Κατάφερε και βάλει νομίζω δύο-τρεις πόντους. Ήταν συγκινητική. Ναι. Δηλαδή εμφανίστηκε και ο Ουλανόβας που στο πρώτο μάτς δεν είχε παίξει. Ο Μπρασδέκης είναι ο σταθερός του παίχτης. Ναι. Ο Μπρασδέκης κάνει εμφανίσεις απέναντι στην Μπαρτσελόνα που δείχνουν ότι μπορεί να πάρει και μια ευκαιρία σε ανώτερο επίπεδο, θεωρώ, στην από τη Ζαλγκύρη. Ναι, μπορεί. Υπάρχει ήδη ο αγώνας εκεί πέρα. Ναι, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δείχνει ότι μπορεί να σταθεί κανονικά. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, ο αρχηγός βοήθησε στο δεύτερο μάτς, αλλά μετά τώρα με Μπιρούτης, Σμιτς να είναι μέτριος. Πολύ μέτριος. Ο Αϊζέα Τέιλορ δεν έχει βοηθήσει. Το Σμιτς τον είχαμε συζητήσει ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, επειδή παίχει, είναι familiar, ας πούμε, είναι, με την Μπαρτσελόνα και το Μύρο της πιο συγκεκριμένα. Που ήταν συμπαίχτης του, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν έχει καμία σχέση τώρα. Δηλαδή, και νομίζω ότι ένα πράγμα για το Γιασκεβίτσιο, το οποίο δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας, είναι ότι προετοιμάζεται για τα μάτς πάρα πολύ καλά η ομάδα του. Ναι, και φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι, στο οποίο αυτοί μπήκαν έτοιμοι και ό,τι έκανε η Ζαλγκύρης. Πάντως, ναι. Είχε απάντηση. Αυτό το οποίο νομίζω. Δηλαδή, δεν θα του δώσω και τόσο πολύ credit. Την είχε την ομάδα. Δηλαδή την ξέρει την ομάδα καλύτερα σχεδόν από όλους. Την ίδια ομάδα. Έτσι, την ίδια ομάδα. Εντάξει, που είχε τότε. Εντάξει, αλλά έχει πολλούς. Ειδικά τους Λιθουανούς, οι οποίοι παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Τους ξέρει, τους ξέρει. Δηλαδή, εντάξει, είναι. Μόνο ο Ουλανόβας είναι, δεν είχε άλλους. Και το Λεκαβίτσιους μπορεί να έχει. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει. Mm. Θα μου πει, ξέρει την οτροπία και ότι ο Ζαλγκύρης θα παίξει αυτό το συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ. Ναι, οκ, αλλά τον έχουμε δει και στα άλλα παιχνίδια, ρε παιδί μου, ότι. Όταν είναι πάντα προετοιμασμένος, μπαίνει καλά. Η Μπαρτσελόνα ξεκινάει σχεδόν πάντα καλά τα μάτς. Ναι. Το θέμα είναι στην πορεία, αν κάνει ο αντίπαλος κάτι εκτός προγράμματος, που εκεί δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Στο πρώτο μάτς δεν έκανε τίποτα εκτός προγράμματος η Ζαλγκύρης και έληξε 30 πόντους. Στο δεύτερο μάτς η Ζαλγκύρης μπήκε αλλιώς και κατάφερε να την κρατήσει μέχρι το τέλος, μέχρι να πατήσει λίγο γκάζι και να. Λοιπόν, βλέπουμε εκεί πέρα να πάρει ένα παιχνιδάκι έτσι, ένα gentleman sweep. Εγώ νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα θα κοιτάξει να το τελειώσει όσο νωρίτερα γίνεται, να πάει πιο ξεκούραστη στις υποχρεώσεις της. Δηλαδή, δεν βρίσκω λόγο. Όχι, εγώ λέω ότι με πάθος βέβαια δεν μου βγαίνουν τελευταία οι προβλέψεις μου. Οπότε εντάξει, πάρετε το αυτό. With a grain of salt. Λοιπόν, αλλά ναι, βλέπω ότι τρίτο παιχνίδι με καρδιά απόψε το βράδυ. Ναι. Θα το πάρει εκεί πέρα ο Μασκβίτης, πώς λέγεται. Μασκβίτης, ναι. Εντάξει, εγώ θα πω. Προπονητής χρονιάς, μάλλον για την Ευρωλίγκα. Ναι, μάλλον. Νομίζω, ναι. Εγώ θα πω 3-0. 3-0, ναι. Ναι. Νομίζω θα τελειώσουμε εδώ. Ξέρετε ποιον ακούσετε. Σαφίλη. Ξέρετε ποιον ακούσετε. Σαφίλη, σήμερα στις 9. Στις 8. Ωραία. Είναι το μάτς. 8 Central ή 8 Ελλάδας. 8 Ελλάδας. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Και πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Πάμε στο Θρύλο. Λοιπόν, ο Θρύλος λοιπόν. Ο Θρύλος. Ο οποίος έκανε ένα τρομερό πρώτο παιχνίδι. Έπεσε λίγο στο τέλος. Κοίτα, θα πω. Έχω ενστάσεις γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν. Ο Αϊζάι Κάναν έκανε ένα τεράστιο παιχνίδι. Ωραία. Φύσε, έβαλε πόσα. 5 τρίποτα μέσα στο τρίτο κόρτερ. Στο τρίτο κόρτερ. Ναι. Έβαλε 5 τρίποτα, 6 στα 7 συνολικά. Ναι. Ισοφάρισε το ρεκόρ του φέτος, το οποίο το έχει κάνει με την Φενέρ στην κανονική regular season μέσα στη Φενέρ. Έχει βάλει πάλι 6 τρίποντα. Εγώ θα πω ότι η Φενέρ, και εδώ είναι πάλι θέμα προπονητή, μπήκε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη στο πρώτο μάτς. Δηλαδή, φάνηκε στο πρώτο. Το είχαμε πει εδώ πέρα ότι θέλει να παίξει, να πάει κοντά στο καλάθι, να ρίξει το ρυθμό του αγώνα, να μην ανοιχτεί ο Ολυμπιακός, να μην κάνει στο transition πράγματα. Τέλος πάντων, το ήλεγχε μέχρι και το δεύτερο quarter, δηλαδή μέχρι και το ημίχρονο. Το μάτς πήγαινε όπως το ήθελε ακριβώς. Ναι, μετά ξέφυγε όμως το πράγμα. Μετά ήρθε ο Κάναν. Και έβαλε τα 5 στα 5 και από εκείνο το σημείο και μετά εντάξει, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Φάνηκε ότι έχουν αδυναμία στο σκοράρισμα. Ο Ντόρση, όπως είχαμε πει στο πρώτο μάτς, δεν θα παίξει καλά. Γιατί ο Ολυμπιακός θα τον κλείσει. Και τέλος πάντων ξέρει να τον. Στο πρώτο δεν έπαιξε καλά. Στο πρώτο έπαιξε. Μηδέν. Στο πρώτο δεν έκανε τίποτα. Μηδέν. Ναι, δηλαδή ήταν αρνητικός παράγοντας. Και έρχεται το δεύτερο παιχνίδι. Στο οποίο δεύτερο παιχνίδι φαίνεται ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένη η Φενέρ. Δηλαδή μπαίνει μέσα ο Ολυμπιακός και ξεκινάει με 24-10. Ναι, ναι. Και λες θα γίνει δουλίτσα σήμερα. Και τελικά τσούκου τσούκου σιγά σιγά με τα επιθετικά rebound, που είναι καλή στα επιθετικά rebound η Φενέρ από την αρχή. Με τα επιθετικά rebound κατάφερε πάλι να ελέγξει το ρυθμό, να πάει το παιχνίδι εκεί που το ήθελε. Τσούκου τσούκου, έβαλε και ο Ντόρσεϊ, ήρθε απρόβλεπτος παράγοντας ο Κάρσεν Έντουαρτς, αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος έβαλε 16. Τρομερό παιχνίδι. Και τίποτε άλλο, αλλά τους έδωσε αυτό που θέλανε ακριβώς από αυτόν τον σκορ. Ναι. Ο Χέις Ντέιβις έχει βάλει όλα τα μεγάλα σου στο τέταρτο κορτέρ, όλα. Ακριβώς. Πολύ δηλαδή, σημαντικός. Γιατί δεν έπαιξε και ο Πιέρ σε αυτό. Πολύ κλάτσε, παιδί μου. Πολύ κλάτσε. Ενώ στο πρώτο έπαιξε ο Πιέρ. Ναι, νομίζω ότι ο πιο σταθερός του παίξει είναι ο Μότλι.
και στα δύο μάτς, ο οποίος κάνει τη δουλίτσα. Είναι επιθετικά που λες, που πρέπει. Για από πού νομίζεις προέρχονται αυτοί. Και πολύ σημαντικός είναι ο Γκούντουριτς για αυτούς. Δηλαδή στο πρώτο μάτς ο Γκούντουριτς ήταν αυτός που στάθηκε και κρατήθηκε λίγο παραπάνω και προσπάθησε. Και στο δεύτερο έβαλε όλες τις βολές στο τέλος. Και, και ήταν το δεύτερο point guard που δεν είχαν, γιατί αυτοί δεν έχουν δεύτερο playmaker. Νομίζω ότι έχασε μία, αλλά έβαλε και τις επόμενες. Δεύτερο playmaker και είχε ένα παίκτη που την έπαιρνε με σιγουριά την μπάλα και έλεγε ότι θα κάνει κάτι σωστό. Ναι. Λοιπόν. Τι θα γίνει σήμερα, θα με ρωτήσεις. Όχι. Όχι, έχω να πω πράγματα. Έχεις να πεις. Α, έχουμε πράγματα. Okay. Έχουμε να πούμε πράγματα εδώ πέρα. Και το... έχουμε, δηλαδή, έχω, πράγμα, έχω πολλά beefs με τον Μπαρτζόκ αυτή τη βδομάδα. Οκ, okay, πάμε. Πολλά beefs. Δεν είσαι πρώτα ο μόνος, πολλά, θέλω να σου πω. Πρώτα απ' όλα, ποιος είπε ότι απαγορεύονται οι αλλαγές στο τέταρτο κόρτερ. Θα πω αυτό αρχικά. Ναι. Δηλαδή, έχει μείνει σε μια πεντάδα ο Μπαρτζόκας με το Μακίσικ να μην είναι καλός το παιχνίδι. Έτσι. Η αλήθεια δεν ήταν καλός. Να μην έχει ακουμπήσει το γήπεδο πέραν τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, 15, ξέρω τι έγινε, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος όλη τη χρονιά λέμε πόσο κομβική είναι η παρουσία του. Mm-hmm. Είναι ο Μακίζικ λοιπόν μέσα στο πώς το λένε, στο παιχνίδι, κάνει τα δικά του, έχει βάλει και ένα σουτ, αλλά από εκεί πέρα έχει κάνει μόνο αρνητικές ενέργειες. Λοιπόν, επιθετικά rebound παίρνουν με τη σέσουλα οι Τούρκοι. Λοιπόν, και από εκεί πέρα βλέπω. Καλά, ο Λαρετζάκης ήταν επίσης πολύ κακός από το παιχνίδι. Ναι, αλλά θα πω ότι αυτή η τρέλα του Λαρετζάκη, ρε παιδί μου, μερικές φορές ίσως να ήταν και. Να χρειαζόταν, ας πούμε. Ναι. Και θα πάρει ένα σουτ από το πουθενά και θα το βάλει. Μπορεί να βάλει το παιχνίδι στο γήπεδο. Δηλαδή, αν κάποιος είδε και το match, στο τέλος του αγώνα, φαινόταν ότι και ο κόσμος ήθελε ένα αυτό για να ξεσπάσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι και τα επιθετικά rebound και το τσούκου τσούκου πάλι δεν τους το δίνε. Δεν του το δίνε, δεν τον βοηθούσε. Πάντως, έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις για το play calling, δηλαδή κακή αντιμετώπιση της κατάστασης. Ναι, εντάξει. Τελευταία επίθεση, εντάξει, τραγική. Έτσι, ναι. Δηλαδή, και γενικότερα βλέπω, ρε παιδί μου, ότι κολλάει. Δηλαδή, έχω ακούσει και άλλες φορές να λένε για τα rotations του Μπαρτζόκα. Ότι δεν υπάρχουν. Ναι. Ότι, ας πούμε, ο Κάναν που ήταν στο τέταρτο κόρτερ. Κοίτα, ο Κάναν ξεκίνησε με 2-2, ζεστός, ναι, από το προηγούμενο μάτς και κάνει φάουλ νωρίς. Okay. Τον βγάζει. Πόσα φάουλ είχε στο τέλος. Δεν τον ξαναέβαλε. Είχε 3. Εντάξει. Τον βγάζει. Βάζει το Μακίζη, τώρα τελειώνει, μετά τον ξαναβάζει και δεν παίρνει τίποτα. Ναι. Δεν κάνει, όχι προσπάθεια. Δεν ξέρω καν πόσες φορές έπιασε την μπάλα. Δηλαδή, πόσο έπαιξε μετά, λέει, άλλα 2 λεπτά, 3. Όχι, έπαιξε λίγο παραπάνω, αλλά συνολικά έπαιξε 16,5 λεπτά. Πολύ λίγο. Για παίκτη ο οποίος είναι ζεματάει από το ναι, μάτς, έτσι. Και φανόταν ότι παραμένει ζεστός, αλλά δεν πήρε καν και την ευκαιρία να. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει φάει 70 πόντους από το δεύτερο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Και γενικά η άμυνά του ήταν αυτή που τον πρόδωσε σε αυτό το μάτς. Θα πω όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει και δείχνει μερικές φορές και σε τέτοια μάτς μία δισκαμψία. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Ότι αν το match, αν δεν του δοθεί η δυνατότητα να μπει σε αυτό το παιχνίδι με τα drive, πάσα, drive και έξτρα πάσα, έξτρα πάσα, κατάλαβες, με όλο αυτό, ναι, αν δεν του δοθεί αυτή η δυνατότητα, δείχνει, ρε παιδί μου, σαν να εγκλωβίζεται. Εκεί χρειάζεται να πάρει μια πρωτοβουλία ο Σλούκας, εκεί χρειάζεται να βγει μπροστά ο Κάναν, ας πούμε, δηλαδή, εκεί χρειάζεται να βγουν μπροστά. Φαίνεται ότι προσπαθεί μέσα από αυτό το passing game να βρει λύση και σε αυτό και είναι πιο δύσκολο. Ναι. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει βγει ένα πολύ ωραίο στατιστικό που λέει ότι είναι η δεύτερη χειρότερη ομάδα στο clutch. Σε offensive rating, σε όλη την Ευρωλίγκα, όχι στα playoff. Ναι, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι στη regular season είχε συνηθίσει να είναι γενικά μπροστά. Καλά, δηλαδή, προφανώς. Και δεν είναι διαφορές. Δεν είναι πολλές κρατητάσεις που έχει γίνει. Και να έχει και διαφορές. Επίσης, στην αρχή της χρονιάς ήταν το πρώτο δίμηνο, ήταν ο Λαρετζάκης. Ο καλύτερος fourth quarter. Το clutch master της Ευρωλίγκα και μετά έχει πέσει. Μόνο αυτό τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και επίσης ο Ολυμπιακός αυτό το match πληγώθηκε και από το γεγονός ότι δεν είχε καθόλου βοήθεια ο Φαλ. Ναι. Ο οποίος, ρε παιδί μου, ήταν πάλι πολύ καλός. Ήταν κακός και ο Πολομπόι και ο Μπλακ. Ναι, ο Πολομπόι μόνιμα κακός. Ο Μπλακ, ενώ στο προηγούμενο μάτς έδειξε κάτι παραπάνω, σε αυτό το μάτς δεν ήταν τόσο καλός. Και γενικά το περιμένουμε, ρε παιδί μου, ναι, να μην είναι τόσο σταθερός. Ναι. Αλλά νομίζω είχε και πρόβλημα εκεί. Πάντως, εγώ αυτό που είδα είναι ότι ο Ιτούδης είχε βρει μια πεντάδα η οποία λειτουργούσε και ο Μπαρτζόκας σε απάντηση δεν έκανε τίποτα για να την αλλάξει. Να αλλάξει τα ματσάπ.
Δηλαδή ναι. είχε τον Μότλι, τον Χέις Ντέιβις, τον Γκούντουριτς, τον Ντόρση. Ήταν και ο Ντόρση νομίζω στο γήπεδο. Ναι, ο Ντόρση ήταν και καλός ο Ντόρση αυτό. Ναι. Μάτσε 8 ποντάκι. Και ο Έντουαρτς δεν νομίζω ότι ήταν στο τέταρτο κόρτερ. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν κι εγώ. Και άλλο ένα τέλο πάντων. Όχι, ο Καλάθης ούτε καν. Δεν ήταν εκεί νομίζω ο Καλάθης. Τέλος μπορεί πάνω. Να ήταν και ο τέτοιο. Δεν το θυμάμαι και εγώ. Είναι μπλεγμένα τα δύο μα. Θυμάμαι ρε παιδί μου, ήταν τη μία η πεντάδα τη Φενέρ σταθερά η ίδια για τα τελευταία 5 λεπτά. Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός με Φαλ Βεζέγκοφ, ο οποίο δεν ξέρω, δεν ήταν ούτε εκείνο καλό. Δηλαδή μπορεί να σκόραρε στην αρχή κτλ. Αλλά δεν ήταν καλό. Και εγώ περιμένω, δηλαδή τελευταία επίθεση περιμένω να την πάρει κανονικά ο Βεζέγκοφ. Με ένα κανονικό και όχι ένα σκοτωμένο σουτ κτλ. Και ο Σλούκας ήταν καλός, θα πω. Ο Σλούκας ήταν καλός μετά από κάποιες κακές εμφανίσεις. Ναι. Αλλά ο Βεζέγκοφ στο τέταρτο κόρτερ, που είναι ο ηγέτης, είναι ο MVP της φετινής χρονιάς, ο Φρό, δηλαδή με διαφορά το δεύτερο. Η μοναδική πόδι που σκοράρει είναι από ένα σουτ από το κέντρο. Το οποίο βάζει φωτιά στο σεφ και από εκεί πέρα εξαφανίζεται. Το θέμα όμως ποιο είναι με τον Βεζέγκοφ, ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτός. Ναι. Δηλαδή το θέμα με τον Βεζέγκοφ είναι ότι είναι εξαιρετικός να εκτελέσει. Είναι θέμα συστήματος. Ναι, αλλά αυτό δεν βάζει την μπάλα κάτω. Σκορά έχω τρίπλα. Ναι, είναι θέμα συστήματος, ξαναλέω. Άμα του βγάλει το σεφ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει εναντίον ενός. Όχι. Ναι, το θέμα ποιο είναι. Είναι θέμα συστήματος να του δώσει εσά προπονητή στο σουτ. Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί ο Βεζέγκοφ δεν μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιο άλλο γι' αυτόν. Αν η δημιουργία σταματηθεί από τον αντίπαλο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το Βεζέγκοφ. Ναι, ο Σλούκας όμως ήταν εκεί πέρα και μπορούσε να δημιουργήσει. Σκορ. Και πάσες. Εντάξει. Δηλαδή, ξαναλέω, είναι θέμα συστήματος. Όταν έχεις ένα τέτοιο παίκτη ο οποίος παίζει off the ball, πρέπει να του δώσεις την μπάλα, να τον βάλεις στα σημεία τα οποία του αρέσουν στο παρκέ και να του δώσεις καλές προϋποθέσεις ώστε να σκοράρει. Άμα δεν το δώσεις αυτό και του δίνεις την μπάλα σκοτωμένα και πάμε fade away τρίποντο από τα 8 μέτρα, δεν θα πάει καλά αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι με την κατάσταση του Βεζέγκοφ είναι λίγο περίεργη γιατί σου λέω: ο Βεζέγκοφ δεν δημιουργεί μόνο σου το σουτ του. Πρέπει να το φτιάξουν οι άλλοι. Mm. Και αν η αντίπαλη ομάδα όπως έκανε ο Ιτούδης. Γιατί ο Ιτούδης τι προσπαθεί να κάνει, το κάνει και στα μάτς, αλλά δεν του βγήκανε στη regular season. Να κρατήσει τον Ολυμπιακό σε μία πλευρά. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός αν η μπάλα φύγει από τη μία πλευρά, πάει στην άλλη, ξαναπάει στην άλλη. Δηλαδή, πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν τον κρατήσει σε μία πλευρά stay και οι συνεργασίες ναι. μείνουν stay σε μία πλευρά. Ναι. Είναι. Πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσιμος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το passing game. Mm. Και αυτό προσπαθεί να κάνει. Στο πρώτο μάτσο του βγήκε μέχρι το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μάτσο του βγήκε από το δεύτερο quarter και μετά. Στα δύο μάτσες regular season δεν του βγήκε καθόλου. Mm-hmm. Ή του βγήκε σε διαστήματα όταν και κατάλαβε πώς θέλει να παίξει. Ουσιαστικά έχει μειώσει δηλαδή τα rotations στην άμυνα. Και έτσι. Το drive pass. Ναι. Αυτό το Ολυμπιακό. Προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό. Αν δεν τον αφήσει να κάνει αυτό. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως τα τελευταία δύο χρόνια είχε τη Φενέρ 5-0 μαζί με το πρώτο μάτσο του playoff. Με διψήφιες διαφορές σε όλα τα μάτς. Ναι. Αυτό δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί. Καλά, προφανώς. Προφανώς υπάρχει και μεγάλη ποιότητα από την άλλη πλευρά. Και τώρα γυρνάει λοιπόν, και ο Γουίλμπεγκιν, μάλλον. Αυτό παίζει να είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πω εγώ. Και ναι. Εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το τρίτο μάτς στο Πριγκιπάτο. Το είχε κερδίσει ή είχε χάσει και στο τέταρτο. Όχι, το τρίτο είχε κερδίσει πέρσι. Α, ναι, μπράβο, και πήγε να κερδίσει. Είχε κερδίσει το τέταρτο το 17, και... αν θυμάσαι. Ναι. Τέταρτο παιχνίδι τότε. Λοιπόν. Το βλέπω σίγουρα θα πάρει ένα μάτς μέσα. Νομίζω θα γυρίσουμε στα 5 μάτς όπως πέρσι. Θα ναι. τελειώσει μάλλον το μάτς στο σεφ. Μάλλον στο σεφ. Στο τελευταίο μάτς, πάλι με άγχος. Καπνογόνα ίσως, δεν ξέρω. Kevin Durant, Emma Stone. Θα έχει αποκλειστεί ο Kevin Durant, δεν ξέρω. Μάλλον. Δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποιον φίλο εκεί πέρα που να παίζει στη Φενέρ. Όχι, δεν πρέπει να έχει. Λοιπόν, οπότε τι βλέπεις. Βλέπεις Ολυμπιακό στα 5? Βλέπεις Φενέρ. Εγώ Ολυμπιακό στα 5, ναι. Ναι. Αυτό βλέπω. Λέω ότι ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, οποιαδήποτε ομάδα, ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος για κανέναν. Ωραία, έξω από την Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι βλέπεις ότι οι σειρές γίνονται νίκες, εντάξει, και παρτίζαν, αλλά όπως και να έχει, όλες οι σειρές είναι ζωντανές. Έχεις καλούς αντιπάλους, οπότε τα breaks είναι μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς αντιδράζει μετά από ένα τέτοιο match. Το ίδιο έλεγα και στους φίλους μου που είχαν τρελαθεί πέρσι με τη Μονακό. Ότι αν θες να διεκδικήσεις το Final Four και να πεις ότι είσαι σε καλύτερη ομάδα. Θα υπάρξουν και δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθείς εμφατικά και να κάνεις ένα statement και να πεις ότι εγώ είμαι ξανά εδώ. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το match είναι το ιδανικό για να γίνει ένα τέτοιο statement, να μπει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει ακόμα και με δύσκολα ένα πόντο στο τέλος, δεν έχει σημασία, και να πει ότι είμαι εδώ, παρόν. Και από εκείνο το σημείο και μετά, νομίζω από εκεί και μετά, ακόμα και να χάσει το τέταρτο match, θα γυρίσει στο σεφ και θα έχει την κατάσταση στα χέρια. Ωραία, συμφωνούμε στο Ολυμπιακό στα 5. Στην Παρτίζαν τη βλέπει, την Παρτίζαν Ρεάλ. Εγώ θα πω 3-1. Εγώ θα πω θα πάει στα 5.
Στα πέντε. Έτσι λέω, θα πάει στα πέντε. Την ονείρωξη. Συχαμένη Ρεάλ. Θες πραγματοποιήσει η ονείρωξη. Συχαμένη Ρεάλ θα το πάει μέχρι τα πέντε και θα ελπίζουν και θα έρθει μετά ο Πάντερ και θα του ρίξει 30 πόντου. Και θα του βάλουν πάλι 40 στο πρώτο quarter και θα γυρίσουν πίσω μετά. Και θα έχουμε πάρτι. Okay. Μην πάω Βελιγράδι. Δεν ξέρω, δεν πανηγυρίζω. Στην άλλη σειρά. Νομίζω στα πέμπτο μάτς στο Πριγκιπάτο. Okay. Και ό,τι γίνει, δεν ξέρω. Ό,τι γίνει, δεν διαλέξει κάποιον. Νομίζω έτσι όπως πάνε τα πράγματα τώρα, Μονακό στο πέμπτο μάτς νομίζω θα πάει. Μονακό στο πέμπτο μάτς. Έτσι, θα τους κερδίσουν τώρα στο Μενόρα Μιφταχή με διαιτησία 100-0 πέτσι Μακάμπι, λέγω. Δηλαδή ότι θα πούνε, ωραία, πάμε στο πέμπτο. Ναι. Και στο πέμπτο λύστε τις διαφορές σας. Εντάξει. Εγώ θα πω, θα μείνω στο δικό μου το πικ, θα πω Μακάμπι στα 5. Μακάμπι στα 5 αναγκαστικά. Ωραία. Και, στο άλλο 3-0, καληνύχτα, σας φεύγουμε σήμερα. Και πάμε... Εγώ είπα 3-1 θα εκεί. Εγώ λέω 3-1. Εγώ έτσι, ένα gentleman sweep. Αυτά λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Να πούμε, το προγραμματάκι. Μπράβο, τα μάτς είναι της Φενέρ με τον Ολυμπιακό σήμερα και την Παρασκευή στις 9:05. Mm-hmm. Ζαλγκύρης Μπαρτσελώνα το σημερινό μάτς στις 8 και υποθέτω ότι αν κερδίσει η Ζαλγκύρης και το μάτς της Παρασκευής στις 8. Ιφνεσεσέρι που λέμε. Ιφνεσεσέρι. Μακάμπι Μονακό. 9 και 5. Ναι, δεν είχε βγει το. Είναι 9 και 5 το μάτς της 5ης και Παρτίζαν Ρεάλ 9.30 το μάτς της 5ης. Μάλιστα. Αυτό και δεν ξέρουμε για τα επόμενα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ήταν το Eurobowl. Μην ξεχάσετε να μας βρείτε στο Spotify, θα σας βάλω την κάρτα. Δεν ήταν ακόμα έτοιμο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτή τη εβδομάδα θα είναι. Ακόμα προσπαθούμε να τα ανεβάσουμε όλα κτλ. Ώστε να υπάρχουν όλα τα επεισόδια. Ναι, βέβαια. Για binge listening. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Like and subscribe, καμπανάκια και καλό. Καλά playoffs. Καλή διασκέδαση. Καλά playoffs. Yes.